Σήμερα δεν έχουμε καμιά δικαιολογία. Έχουμε και τα δεδομένα και την εμπειρία. Ιδιαίτερα εμείς στην Ελλάδα συνειδητοποιήσαμε επώδυνα το πόση σημασία έχει να αλλάξουν οι συσχετισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή τη μάχη λοιπόν δηλώνω παρούσα. Με λογική, με καρδιά, με μνήμη. Κοιτώντας το μέλλον πάντα. Και το ίδιο θα κάνουν οι προοδευτικοί και οι δημοκράτες πολίτες με στόχο να στηρίξουμε τη χώρα μας, δίνοντας και πάλι όπως το 2015 τη σωστή απάντηση. Για να σταματήσουμε το τέρας του φασισμού που αναζωπυρώνεται με τις κυρίαρχες πολιτικές της νεοφιλελεύθερης λιτότητας. Για να διεκδικήσουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο στον αντίποδα του κυρίαρχου, ένα αναπτυξιακό μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολλών και δεν θεωρεί τους ανθρώπους και το περιβάλλον εμπόδιο. Αντίθετα, η υγιής κοινωνία και το υγιές περιβάλλον αποτελούν προϋπόθεση. Η κλιματική αλλαγή και η φτώχεια δεν αντιμετωπίζονται με ευχολόγια, καλές προθέσεις, διακηρύξεις που μένουν στα χαρτιά, ενώ συντηρούνται η φορολογική παράδειση για τους ελάχιστους. Ούτε με οικονομίστικα μοντέλα, οικοκαπιταλιστικά, που πληρώνουν οι πολλοί τις λογικοφανείς τεχνικές, τεχνοκρατικές λύσεις. Η κλιματική αλλαγή και η φτώχεια δεν αντιμετωπίζονται με ευχολόγια, καλές προθέσεις και διακηρύξεις που μένουν στα χαρτιά, ενώ συντηρούνται η φορολογική παράδειση και ο ασίδωτος πλουτισμός για τους ελάχιστους. Ούτε με οικονομίστικα μοντέλα, οικοκαπιταλιστικά, που πληρώνουν οι πολλοί τις λαϊκοφανείς τεχνοκρατικές εμπνεύσεις των πλουτοκρατών, μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο τις ήδη τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Για να αλλάξουν οι κυρίαρχες πολιτικές, επειδή γνωρίζουμε ότι μια άλλη ουσιαστικά δημοκρατική Ευρώπη είναι εφικτή, ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός αν οι πολιτικές είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά δίκαιες και οδηγούν την οικονομία σε δρόμους αξιοβίαιτης ευημερίας.